για στο Insomnia και από το Las Vegas. Βρισκόμαστε στη CES 2023, τελευταία μέρα σήμερα της έκθεσης. Έχουμε την ευκαιρία να δούμε πολύ πιο χαλαρά, αφού ο κόσμος είναι πολύ λιγότερος, κάποια booths, κάποιους εκθεσιακούς χώρους μερικών μεγάλων εταιριών, και μία από αυτές είναι η TCL, όπου βλέπετε ότι έχει ένα πολύ μεγάλο μέρος της έκθεσης, και θέλω να δούμε μαζί τα πάρα πολλά προϊόντα που βλέπουμε εδώ στο οικοσύστημα γενικότερα της εταιρείας. Θα τα πάμε εντάχει, γιατί όπως είπαμε είναι πάρα πάρα πολλά και φυσικά δεν μπορούμε να τα δούμε και όλα. Ξεκινάμε πρώτα απ' όλα από τις τηλεοράσεις, όπου φέτος έχουμε μια πολύ μεγάλη διαφορά. Έχουμε μια νέα αλλαγή στην ονομασία, την Q-Series και την S-Series. Η S-Series δεν υπάρχει εδώ στον εκθεσιακό χώρο, είναι οι πιο οικονομικές και κάτω από τα 65 ίντσες, αν δεν κάνω λάθος, τηλεοράσεις. Πάντως θα δούμε αρχικά την ανώτερη σειρά, είναι η mid-LED φυσικά τηλεοράση της εταιρείας, όπου εδώ βλέπουμε την 75 ίντσων, είναι η QM8, όπου γενικότερα το contrast έχει εκτοξευτεί φέτος, όπως μας είπανε, με τα 2300 local dims, Google TVs και γενικότερα φοβερή ποιότητα. Βλέπουμε εδώ και την 85 ίντσων, αλλά βέβαια το αστέρι είναι εδώ, είναι 98, η οποία έχει σαρώσει και τα βραβεία. Φοβερά χρώματα. Πάμε βέβαια απέναντι τώρα, όπου θα δούμε την Q-Series και δηλαδή τηλεοράσεις που ανήκουν στην Quantum Dot σειρά της εταιρείας, και εδώ έχουμε την αλλαγή της ονομασίας. Δηλαδή, αν είχατε συνηθίσει αν ξέρατε την 6 Series ή την 5 Series, τώρα έχουμε την Q6 και Q5. Εδώ βλέπουμε την 75 ίντσων στην Q6 σειρά, η οποία φυσικά έχει διάφορα μεγέθη. Αυτή είναι η 65 της. Και να δούμε και εδώ. Q6. Motion rate 240, διαβάζω. Dynamic dimming. Φοβερά χρώματα γενικότερα. Mini LED απέναντι, πάντως ξεχωρίζουμε αυτό το φοβερό μαύρο τους. Εδώ είναι η 98 η περσινή, η οποία και αυτή αναβαθμίζεται με τα νέα specs, αλλά φυσικά θα έχει μεγαλύτερη τιμή. Βέβαια, η 98 αυτή, όπως βλέπανε τώρα στα καταστήματα της Αμερικής, κοστίζει 8.500. Να δούμε λίγο και εδώ τι μπορεί να έρθουν με τα νέα μοντέλα. Δεν είναι σίγουρο ακόμα. Υπάρχουν δύο ενδιαφέρουσες τεχνολογίες της TCL. Θα μιλάω λίγο πιο δυνατό γιατί έχει και λίγο ήχο. Η πρώτη είναι η Artificial Intelligence Picture Quality, που αναβαθμίζει την ποιότητα της εικόνας. Βλέπετε εδώ, κάτι σαν upscaling, χρησιμοποιώντας τον θόρυβο. Είναι τεχνολογία της TCL. Ενώ υπάρχει και απέναντι άλλη τεχνολογία, η Telesense Sound Technology, όπου ο ήχος βγαίνει από διάφορα μέρη της τηλεόρασης, αν και δεν υπάρχουν στα μέρη κοινά ηχεία. Εδώ βέβαια είναι άλλο επίπεδο, micro LED, ίσως στο μέλλον, αλλά ακόμα είναι μακριά. Micro LED, οι τηλεοράσεις puzzle, τις λέω εγώ, αφού μπορούμε να τις στεναγωγήσουμε. Βέβαια το κόστος είναι εξωφρενικό ακόμα. Για να δούμε μερικές άλλες τηλεοράσεις πιο στυλιστικές. Tune, RTV Plus εδώ. Δεν ξέρω αυτές αν θα τις δούμε στην Ελλάδα, πάντως είναι σίγουρα ενδιαφέρουσες. Και εδώ βλέπουμε και το gaming μόνο της εταιρείας. Θα το δούμε λίγο πιο μετά, σε καλύτερο χώρο. Το ηχοσύστημα το καινούριο, τρομερός ήχος, πολύ καναλικός. Συνεχίζουμε, πλησιάζουμε και στα mobile πράγματα. Φτάσαμε.
Εδώ βλέπουμε λοιπόν τα tablets αρχικά της εταιρείας. Βλέπουμε και το virtual reality σύστημα που ανακοινώθηκε, το Next Wear V. Ακόμα όμως δεν μπορούμε να το δούμε. Η κυκλοφορία του δηλαδή δεν ξέρουμε ακριβώς πότε θα έρθει, αλλά είναι μακριά. Η TCL ανακοίνωσε την 40 series, όπως και πέρυσι δηλαδή την 30 series και πρόπερσι την 20 series. Γενικότερα ανακοινώνει εδώ τη νέα σειρά των κινητών τηλεφώνων με τρία μοντέλα αρχικά. Τα υπόλοιπα θα έρθουν να τα δούμε στη Βαρκελόνη. Αρχικά να δούμε το TCL 40R 5G. Είναι αυτό το οποίο, να πω πρώτα απ' όλα ότι και τα τρία έχουν την φοβερή αυτή οθόνη της TCL, την Next Vision, και τα τρία εντωμεταξύ έχουν και κάμερα 50 MP, δίνοντας πάντα έμφαση γενικότερα στο value for money. Και τα τρία μοντέλα βλέπουμε εδώ, πλαστικό σίγουρα, αλλά με ένα ωραίο texture, το κάνει πολύ όμορφο στο χέρι. Στο εσωτερικό έχει MediaTek επεξεργαστή, το Dimensity 700. Το TCL 40R 5G είναι το μοντικό βασικά και από τα τρία μοντέλα που είναι 5G και το οποίο θα έρθει με τιμή 219 ευρώ. Αυτή τουλάχιστον έχει ανακοινωθεί. Ενώ έχει και η μπαταρία 5000 mAh, θα το ξαναδώ λίγο. Η οθόνη είναι πολύ μεγάλη, 2,6 ιντσών. 4GB μνήμη και 90Hz αριθμός ανανέωσης. Για να πάμε και στο επόμενο, ο οποίο είναι το TCL 40SE. Εδώ ανεβαίνουμε λίγο στις ίντσες και η ποιότητα ανεβαίνει. Το οποίο ίσως δεν φαίνεται κιόλας, αλλά θα έλεγα είναι πιο όμορφο. Βέβαια γούστα είναι αυτά, και αυτό με 50 κάμερα, 6,75 ιντσών οθόνη, HD Plus ανάλυση, 90Hz πάλι ο ρυθμός ανανέωσης, αλλά και αυτή την συσκευή, όπως είπα, με Next Vision οθόνη και 90Hz refresh rate, έχουμε ένα κόστος 169 ευρώ. Πολύ ανταγωνιστική τιμή για ένα τέτοιο smartphone. Και το τρίτο μοντέλο της σειράς είναι το TCL 408. Το έχουμε και εδώ. Το πιο φθηνό από όλα, στα 139 ευρώ. Αλλά και αυτό πολύ μεγάλη οθόνη. Δεν ξυλίζω, ξαναλέω, 6,6 ιντσών. Πάλι 5000 mAh μπαταρία. 64GB. Και τα τρία μοντέλα τα περιμένουμε στην χώρα μας, κατά πάσα πιθανότητα, ενώ περιμένουμε να δούμε και τα πιο ακριβά και φυσικά με καλύτερα specs στη Βαρκελόνη σε 1,5 μήνα περίπου. Εδώ στον TCL Gaming χώρο της εταιρείας έχουμε δει ένα πολύ ενδιαφέρον project. Είναι ο χειρισμός της τηλεόρασης με gestures. Μας έκανε ένα demo εδώ ο υπάλληλος της εταιρείας και είναι σίγουρα ενδιαφέρον. Αν και μας είπε, ακόμα δεν έχει ενσωματωθεί στις τηλεοράσεις που βλέπουμε στην Ευρώπη, κάτι που ίσως γίνει στο μέλλον. Περνάμε, συνεχίζουμε μάλλον στο gaming χώρο, όπου βλέπουμε εδώ στημένα 6 PC, όπου παίζουν Call of Duty, βλέπω, τέλεια. Στην οθόνη, την μία από τις δύο, αν 13 μάλλον, της εταιρείας, η μία είναι επίπεδη, 32 βλέπω ίντσον QLED. Βέβαια εδώ μιλάμε για άλλο επίπεδο, Mini LED Gaming Monitor, 49 ίντσον. Το νέο φαίνεται hot, μέγεθος στα Gaming Monitors. Η συγκεκριμένη είναι και στα 144Hz και κοιτάξτε το curved, την καμπυλότητα. Ενώ υπάρχει και εδώ, σε πιο γήινες διαστάσεις, η Curved Mini LED. Συνεχίζουμε, TCL Link βλέπω αριστερά. Είναι τεχνολογία διαμοιρασμού περιεχομένου μεταξύ συσκευών ασύρματη από την συσκευή της, από ένα smartphone της TCL, είναι laptop, στην τηλεόραση. Εδώ υπάρχει demo area για το Next Wear S,
τα οποία κυκλοφορούν στην Αμερική μέσα στο μήνα. Τα έχουμε δει από πέρυσι. Μια οθόνη 130 ιντσών. Εδώ τα έχουμε συνδέσει πάνω σε ένα PlayStation 5 και σε ένα Nintendo Switch, όπου δεν χρειάζεται δηλαδή να έχετε τηλεόραση, μπορείτε και παίζετε κανονικά, χωρίς να σας ενοχλεί κανένας, ούτε εσείς να ενοχλείτε κάποιον. Με πολύ καλή ποιότητα, θα δούμε και είμαστε ξανά. Για να δούμε και εδώ κάποια άλλα νέα προϊόντα. Έχουμε βασικά δύο νέα προϊόντα στην σειρά, γιατί γίνεται πλέον σειρά Next Paper. Είχαμε ένα review στο Insomnia το περασμένο μήνα με το tablet της εταιρείας, ή έρχεται το review αν δεν κάνω λάθος. Πάντως εδώ βλέπουμε δύο μοντέλα νέα, τα οποία χρησιμοποιούν αυτή την τεχνολογία της εταιρείας, που είναι διάφορα layers πάνω από την οθόνη και μειώνει την εκπομπή του μπλε φωτός, κάνει πολύ πιο άνετη δηλαδή την πολύ ωραία χρήση της συσκευής. Εδώ είναι ένα tablet τώρα στις 12,2 inches, καμία σχέση με αυτό που έχουμε κάνει εμείς review στο Insomnia, και μάλιστα έχει και το πενάκι για να μπορούμε να γράφουμε πάνω. Και το άλλο πλεονέκτημα που ξέχασα να πω είναι ότι ακόμα και κάτω από έντονη ηλιοφάνεια δεν υπάρχει ένα θέμα να διαβάσει την οθόνη. 8.000 μιλιαμπερόρια η μπαταρία στο εσωτερικό. Ενώ υπάρχει άλλο ένα προϊόν στην σειρά Next Paper, αυτό εδώ είναι το 2-1, η 2-1 πρόταση της εταιρείας, το TCL Book X 12 Go. Δηλαδή, βλέπετε, το βγάζουμε, πολύ όμορφο και αυτό. Αυτό το αμπρόσω το βάζουμε, ωραία. Και τρέχει Windows 11. Είναι τα Windows 11, αλλά στο εσωτερικό υπάρχει ο Snapdragon 7C επεξεργαστής, 12,2 ιντσών η οθόνη, και φυσικά η αυτονομία είναι που ξεχωρίζει στις υλοποιήσεις με τον Snapdragon 7C επεξεργαστή. Εδώ είδαμε άλλο ένα ωραίο προϊόν, το οποίο νομίζω δεν έχει βγει ακόμα. Είναι το Next Paper Phone, είναι πάλι η ίδια τεχνολογία όπως είπαμε, σε μορφή smartphone, κάτι σίγουρα διαφορετικό. Τώρα δεν ξέρω αν φαίνεται, βλέπετε πάντως, βλέπετε ότι δεν μιλάμε για γυαλί, κάτι σαν matte επίστρωση είναι, όμορφη πάντως και πολύ πιο όμορφο θα λέγαμε και το πίσω μέρος. Ωραίο ένα τέξτο. Εδώ αριστερά βλέπουμε και ίσως είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις, όχι μόνο της TCL, γενικότερα στην έκθεση, είναι τα Ray Neo X2. Είναι η πρόταση της TCL στα γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας. Εδώ μπορείτε να τα δείτε πίσω από βιτρίνα, κάτι που πολλοί μπορούν να νομίζουν, όπως και εμείς αρχικά, ότι η κυκλοφορία τους είναι ακόμα μακριά, όμως δεν είναι έτσι. Μπορέσαμε και τα στελέχη της TCL μας τα έδειξαν πίσω από κλειστές πόρτες, και όπως μας είπαν γενικότερα, η κυκλοφορία τους εντάσσεται μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους, και μάλιστα στον πρώτο τρίμηνο θα ανοίξει το πρόγραμμα για τους developers να φτιάξουν τις εφαρμογές. Προσωπικά μπορώ να πω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Έχει κάποιες λειτουργίες που, όπως περιμένετε από AR glasses, να σας δείχνουν εικονικά αντικείμενα πάνω στον πραγματικό χώρο. Εκεί είδαμε ας πούμε το navigation, χάρτες, αλλά αυτό που μου έκανε περισσότερη εντύπωση εμένα ήταν το translation σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή φόρεσα τα γυαλιά και είχα έναν διάλογο με ένα στέλεχος της Ιερά από την Κίνα. Κανονικά μπορέσαμε να συνοηθούμε. Φοβερό αυτό το πράγμα. Και όπως είπαμε, θα κυκλοφορήσουν μέσα στο έτος και μάλιστα στο πρώτο μισό του έτους. Συνεχίζουμε, εδώ είναι τα περσινά, τα TCL 30, η σειρά TCL 30. Η TCL ξέρετε πολύ καλά ότι έχει και λευκές συσκευές. Εδώ βλέπουμε τις νέες, δεν θα αναφερθώ αναλυτικά. Φυσικά τα ψυγεία, κοιτάξτε πάντως γενικότερα πόσο μεγάλο είναι το οικοσύστημα της TCL, και φυσικά όλα παίζουν μεταξύ τους, έχουν κάποια πλεονεκτήματα. Εδώ οι εφηγαλτήριες, εδώ τα πλυντήρια της εταιρείας.
μάλιστα. Είχαν χθες καλεσμένους διάφορους διάσημους παίκτες του NFL, όπου προσωπικά δεν ήξερα ούτε έναν, για φωτογραφίες και φυσικά αυτογραφά. Άλλο ένα project ενδιαφέρον εδώ, της TCL, φωτοβολταϊκά. Όπως είπαμε, για το Virtual Reality System ακόμα δεν γνωρίζουμε πολλά. Πάντως είναι γεγονός ότι η TCL δίνει πολύ μεγάλη έμφαση πλέον σε ό,τι έχει σχέση, αν και δεν το έχει ενφέρει ούτε μια φορά, σε ό,τι σχέση με το Metaverse, με τα AR glasses να είναι σίγουρα το πιο εντυπωσιακό, ένα από τα πιο εντυπωσιακά προϊόντα που έχω δει εδώ στην CES 2023. Εδώ βλέπουμε κάποιες άλλες δημιουργίες της TCL, οι οποίες είναι σούπερ εντυπωσιακές, αλλά δεν συζητάμε καν για εμπορική διαθεσιμότητα, τουλάχιστον σε άμεσο χρόνο. Εδώ Ultra Slim 8K Mini LED. Κοιτάξτε εδώ λίγο τα specs. Το διαβάζω 120 Hz, και να δούμε λίγο το, κοιτάξτε, πάχος εξωφρενικότατο. Εξωφρενικό. Εδώ μεταξύ που έχουν πάει όλα τα άλλα ηλεκτρονικά, δεν θα σε όσο ξέρει. Εδώ βλέπουμε οθόνες 49 ιντσών, δεν ξέρω αν είναι, δεν είναι η ίδια που είδαμε. Surface LCD λέγεται, 120 Hz. Εδώ είναι η καπηλότητα πολύ πιο μεγάλη, συγκεκριμένη, με 5000 ray zones, 5K ανάλυση, mini LED, e-sports display. Εντάξει. Η καπηλότητα συγκεκριμένη είναι εξαιρετική. Και εδώ 34 ιντσών, WQHD, Ultra Thin Mini LED. Για να δούμε και εδώ 3D τηλεόραση χωρίς γυαλιά όμως, 8K, 65 ιντσών, Optical Field Display. Πολύ 3D έχει παίξει σήμερα, φέτος σε CES, θα τα δείτε και σε άλλα τα άθρα μας, χωρίς γυαλιά. Αυτή η εποχή πάει, πέρασε και δεν επιστρέφει, τουλάχιστον για το home cinema. Ενώ εδώ βλέπουμε δύο projects της εταιρείας που έχουν σχέση με OLED, η Inkjet Printing OLED ονομάζει την συγκεκριμένη εταιρεία, την τεχνολογία. Αυτό είναι το tour μας από το εκθεσιακό χώρο της TCL στην CES. Καλή χρονιά σε όλους!